Γιώργος Παπάς από την ΕΡΤ3. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι απαγορεύονται οι προβλέψεις αυτή τη χρονιά, αλλά εγώ θα ήθελα την εκτίμησή σας καταρχήν για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης από τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Μιλήσατε προηγουμένως για την κρίση που πλήττει αυτές τις χώρες, τις πλήττει πολύ περισσότερο από άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Θα ήθελα καταρχήν την εκτίμησή σας για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης από αυτές τις χώρες φέτος, που τροφοδότησαν τα τελευταία χρόνια κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όχι μόνο τη τουριστική βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας. Και δεύτερον, εάν υπάρχει και ένας σχεδιασμός μέτρων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενίσχυση και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ίσως επιδότηση πτήσεων ή σε ποια κατεύθυνση, αν υπάρχουν τέτοιου είδους μέτρα. Τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει ιδιαίτερως στην Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα. Πρόβλεψη δεν θα σας κάνω, θα σας δώσω όμως χαρακτηριστικά της περίοδου. Διακινδυνεύω να πω κάποια πράγματα πριν γίνει η έκθεση της Μόσχας που είναι την επόμενη εβδομάδα, που καταλαβαίνετε πόσο ρόλο παίζει για αυτές τις κοινωνίες. Η πρόβλεψη η οποία υπάρχει και οι τάσεις είναι ότι η Βαλκανική βλέπει περισσότερο Ελλάδα από όσο πριν, γιατί είναι κοντύτερα, αλλά έχει φθηνότερα εισιτήρια να την επισκεφτεί τη Βόρεια Ελλάδα και μπορεί να χρησιμοποιήσει και το αυτοκίνητό της, από το να πάει σε άλλους εξίσου ωραίους προορισμούς με τα αεροπλάνο. Δεύτερον, τα έργα τα οποία έχουν γίνει στη Βόρεια Ελλάδα και αφορούν τον θρησκευτικό τουρισμό, που είναι ένας συνεκτικός κρίκος που μας συνδέει με την Ανατολική Ευρώπη, έχουν προχωρήσει και έχουν ενδυναμώσει αυτό το ρεύμα. Και για το τρίτο κομμάτι της ερώτησής σας, σχετικά με την επιδότηση των πτήσεων, όπως ξέρετε αυτό απαγορεύεται ρητός, διότι είναι αντιευρωπαϊκή πολιτική και δεν το κάναμε ποτέ, δεν το κάνει καμία χώρα στην Ευρώπη. Όμως υπάρχουν άλλες δυνατότητες να στηρίξουμε αυτό που πρέπει να στηρίξουμε για να κρατήσουμε τις πτήσεις όπως κάνουν και άλλες χώρες της Ευρώπης. Γενικώς, κάθε χώρα οφείλει να κοιτάζει τι κάνει η ίδια, τι μπορεί να κάνει για να κρατήσει το τουριστικό της προϊόν, να μην ζηλεύει τις διπλανές χώρες, διότι όλοι σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να περνάνε καλά, γιατί αν διαταραχθεί, και αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το μοντέλο ζωής μέσω της δραματικής μείωσης της τουριστικής κίνησης, πιστεύω προσωπικά ότι θα υπάρχει στην Ευρώπη μέγα κοινωνικό ζήτημα. Και ιδιαίτερα στην κεντρική Ευρώπη και τη Βόρεια Ευρώπη, όπου ο καλοκαιρινός τουρισμός ή το city trade προς τον Νότο νομίζω ότι παίζει σημαντικότατο ρόλο σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση του κάθε πολίτη για το επίπεδο της ζωής του και για το τι μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του και στην οικογένειά του. Και σε αυτό η Ελλάδα, πιστέψτε με, είναι expert. Είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό για το πώς μπορεί να προσφέρει στο ποσοστό που της ανήκει.